Γεια σε όλους. Είμαστε η Ελένα και ο Αριστίδης, μέλη της ομάδας διοργάνωσης του Angular Athens Meetup και σας καλωσορίζουμε στο τρίτο επεισόδιο του Angular Athens Developers. Μια νέα δράση που διοργανώνεται συνεργασία με την SAE Athens και σκοπός της είναι να αναδείξουμε αλλά και να γνωρίσουμε από κοντά μέλη της κοινότητας του Angular Athens. Καλησπέρα λοιπόν για από μένα. Σήμερα θα συνομιλήσουμε με τον Μιχάλη Τζίκα, ο οποίος είναι Director του Front-End Engineering στην εταιρεία Scooks. Είναι επίσης διοργανωτής του Angular στη Θεσσαλονίκη, του Meetup. NGFest. Και επίσης, στο NGFest, σωστά. Και επίσης έχει κάνει και ομιλία στο δικό μας το Meetup. Καλώς ήρθες, Μιχάλη. Καλώς σας βρήκα. Χάρηκα πάρα πολύ που μου δώσατε την ευκαιρία να μιλήσουμε έτσι και να μας ακούσει ο κόσμος, γιατί είναι πολύ σημαντικό λίγο να το community της Angular και όχι μόνο της Angular, γενικότερα όλα τα community να επεκτείνονται και να μεγαλώνουν και μέσα από εμπειρίες που μπορεί να έχουν όλοι μας, δεν είμαστε κάτι διαφορετικό εμείς, απλά πήραμε την κάμερα και απλά κάναμε μια online, ας πούμε, συνέντευξη. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι σε αυτή τη θέση. Χαίρομαι πάρα πολύ που με επιλέξατε να βρίσκομαι σε αυτή τη θέση. Και μακάρι να μάθουν πράγματα και να ακούσουν λεπτομέρειες που τους λείπουν κάποιοι. Κοίτα, με σένα Μιχαλή γνωριζόμαστε σχεδόν από την αρχή, νομίζω, του Meetup του Angular Athens, έτσι είναι, δηλαδή από παλιά. Ναι, νομίζω ήταν στο πέμπτο Meetup και είχα έρθει και στο τέταρτο. Δηλαδή έκανα ταξίδι από Θεσσαλονίκη για να έρθω να σας παρακολουθήσω, γιατί ήθελα κιόλας να γνωρίσω τα παιδιά από την Αθήνα, γιατί πρέπει να συνεργάζονται τα community και όχι απλά να είναι ανταγωνιστές, δεν είμαστε ανταγωνιστές. Αλίμονο. Αλίμονο, λέω. Σιγά μην είμαστε ανταγωνιστές. Ναι, όχι. Τι ανταγωνισμό. Δεν υπάρχει κανένα. Το μόνο κέρδος που υπάρχει είναι ότι ο κόσμος μαθαίνει και βρίσκουμε πιο εύκολα κόσμο για τις θέσεις εργασίας που ψάχνουμε όλοι μας. Γιατί, ως γνωστόν, υπάρχουν πολλές κενές θέσεις εργασίας. Ωραία. Θες να μας πεις λίγο ένα σύντομο βιογραφικό για σένα. Γιατί εγώ τα είπα εν συντομία, εντάχει, να μας πεις έτσι λίγο πιο αναλυτικά. Είπες εν συντομία, αλλά δεν νομίζω ότι ξεφεύγουμε και πάρα πολύ. Γιατί ούτως ή άλλως όλη μου η καριέρα επικεντρώνεται γύρω από το Scooks, στο οποίο βρίσκομαι εδώ και 10 χρόνια. Πλέον είναι πολύ μεγάλη εταιρεία. Όταν είχα πάει στην εταιρεία ήμουν ο πρώτος υπάλληλος. Έλα. Και τώρα έχουμε γύρω στους 150. Wow. Άρα έχω ζήσει όλο το Scooks σχεδόν από την αρχή του. Το άλλο το πολύ σημαντικό το οποίο αφορά εμένα είναι ότι είμαι πατέρας δύο παιδιών. Το οποίο δεν έχει σχέση με την Angular, αλλά είναι πολύ σημαντικό. Γιατί όλα κρίνονται από αυτό. Μέχρι και ο χρόνος ο διαθέσιμος εξαρτάται πάρα πολύ από τα παιδιά. Όπως είπες, είμαι ένας από τους διοργανωτές του NGFES. Είναι το αντίστοιχο Meetup, όπως είπαμε και πριν, στην Θεσσαλονίκη. Και είχα την ευκαιρία, όπως ξαναείπες και πριν, να μιλήσω στο πέμπτο Meetup, όπου είχα και θέμα για το Securing Front-End Applications. Όποιος θέλει, νομίζω υπάρχει και YouTube βίντεο που το είχατε στο κανάλι. Θα γράψει όλη την παρουσίαση. Όποιος θέλει μπορεί να το δει φυσικά. Αυτά, δεν νομίζω ότι... Εντάξει, έχω περάσει και από κάποιες άλλες εταιρείες μικρότερες ή και μεγαλύτερες, αλλά για μικρό χρονικό διάστημα. Π.χ. ήμουνα στο Star FM σαν developer. Όχι σαν... Ναι. Σαν developer. Αλλά ήταν πολύ αρχή. Ήταν πάρα πολύ αρχή. Όπως όλοι μας έχω περάσει και από κάποιες εταιρείες φαντάσματα. Νομίζω ότι όλοι πρέπει να έχουν τέτοιες εμπειρίες όπου πάνε σε μια εταιρεία, η εταιρεία νομίζει ότι υπάρχει, δεν κάνει τίποτα, νομίζει ότι πληρώνει, κάνει ότι πληρώνει, αλλά δεν πληρώνει. Κάνουμε και εμείς το αγροτικό μας. Νομίζω, ναι, κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι όλοι το έχουμε περάσει αυτό και είναι πολύ καλή εμπειρία.
Είναι μια στο Σκούξ με τι ασχολείσαι, με τι ασχολείστε μάλλον γενικά στο Σκούξ? Το Σκούξ έχει ξεκινήσει ως e-learning πλατφόρμα, η οποία, για να το πω έτσι πολύ έτσι, χοντρικά, γιατί θέλει πολύ λεπτομέρεια, θέλει πολύ συζήτηση το όλο θέμα, έχει ως βασικό πελάτη εταιρείες, μεγάλες εταιρείες, οι οποίες με κάποιο τρόπο θέλουν να εκπαιδεύσουν το προσωπικό τους. Εδώ στην Ελλάδα λίγο φαντάζει παράξενο ότι μια εταιρεία αναλαμβάνει να εκπαιδεύσει τον κόσμο κτλ. Γιατί δεν ασχολείται κανένας. Νομίζω ευτυχώς ότι δεν πρέπει να έχουμε και πελάτη. Ευτυχώς έχω δει κάποιες αλλαγές αυτό το διάστημα, θα πω. Μακάρι. Ίσως μακάρι, και λόγω COVID. Μακάρι, ναι. Έχω δει έτσι μια ανάγκη να πάνε προς αυτό το κομμάτι. Ελπίζω να αλλάξει. Έχουμε, ας πούμε, πελάτες από την Αμερική όπου μπορεί να έχουν 500.000 υπαλλήλους. Όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι εύκολο να γίνει απλά να κρατήσουμε ένα Excel ή να στείλουμε ένα PDF, να κάνετε κάτι. Υπάρχει διαδικασία, υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα τα οποία γίνονται στην Αμερική και γενικότερα σε όλο τον υπόλοιπο πολιτισμένο κόσμο, τα οποία το Σκούξ δίνει λύσεις. Δίνει πολύ σοβαρές λύσεις. Και έχει καταφέρει να εδραιωθεί ως ένα από τα καλύτερα e-learning συστήματα αυτή τη στιγμή. Και μάλιστα νομίζω ότι έχει εδραιωθεί και σαν ένα από τους καλύτερους εργοδότες. Μπορεί να μην υπάρχει σε όλα αυτά τα άρθρα σαν ο καλύτερος εργοδότης κτλ. Στην Αμερική έχουμε διακριθεί σαν πολύ καλό εργασιακό περιβάλλον. Ναι, είναι νομίζω μια εταιρεία που το e-learning το έχει κάνει, το έχει δώσει μεγάλη όθηση. Το έχει δώσει πολύ μεγάλη όθηση. Και αυτό το διάστημα ασχολείσαι με κάτι συγκεκριμένο, με κάποιο feature, κάτι που αναπτύσσεται? Ναι, το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα είμαστε σε μια φάση όπου έχουμε κάνει αρκετές προσλήψεις στο κομμάτι του front κιόλας συγκεκριμένα. Γιατί έχουμε ως σκοπό να κάνουμε μία μετάβαση από την παλιά AngularJS στην καινούργια την Angular. Γίνεται ένα rewrite σε όλα. Έχουμε βρει κάποιο τρόπο έτσι ώστε να μπορέσουμε να το κάνουμε σταδιακά. Το λέει πολύ ήρεμα, δεν ξέρω. Το λέει πολύ ναι, καλά. Είμαστε στη δεύτερη χρονιά του rewrite. Έχουμε επενδύσει πολύ σε αυτό το κομμάτι, γιατί ξέρουμε ότι δεν γίνεται αλλιώς, αλλά πάει πολύ καλά. Πάει πάρα πολύ καλά. Είμαστε σε μια φάση όπου είναι ένας συντονισμός πλέον, γιατί έχει γίνει το μεγαλύτερο κομμάτι και ξαναλέω, δεν έχει γίνει όλο rewrite, έχει γίνει με έναν τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να γίνει σταδιακά. Δηλαδή αυτή η διαδικασία μπορεί να κρατήσει και τα 5 επόμενα χρόνια. Έχεις κάποιο open source project ή προσωπικό project το οποίο αναπτύσσεις και έτσι έχει κάποιο ενδιαφέρον, ας πούμε, και θα θέλεις να το αναφέρεις? Εγώ έχω ένα πειραματόζω. Έχω ένα πειραματόζω το οποίο ονομάζεται photoshooter.gr. Α, ναι, ήθελα να σε ρωτήσω γι' αυτό. Ναι, για πες. Το photoshooter.gr ήρθε σε μια φάση όπου η Angular, όταν πρωτοεμφανίστηκε σαν καινούρια έκδοση, κάπως έπρεπε να αναπτύξω τις δεξιότητες. Όπως είναι φυσικό, νομίζω ότι όλοι έχουν καταλάβει ότι αν δεν κάνεις κάτι συγκεκριμένο, δεν μπορείς να τη μάθεις την Angular διαβάζοντας απλά κάτι. Πρέπει κάπου να επικεντρωθείς και να κάνεις κάτι. Απλά διαβάζοντας 10 άρθρα, 50 άρθρα, 1000 άρθρα, δεν γίνεται απολύτως τίποτα. Εγγυημένα τίποτα. Πρέπει να έχεις ένα στόχο. Αυτός ο στόχος μπορεί να είναι ένα φανταστικό project, μπορεί να είναι ένας κλόνος από κάτι άλλο, το οποίο δεν θα βγει ποτέ σε production, ή στη συγκεκριμένη περίπτωση που έκανα εγώ το photo shooter, ήταν μία ανάγκη δική μου, την οποία τη μετέτρεψα σε μια υπηρεσία. Στην ουσία το photo shooter είναι ένα marketplace από φωτογράφους. Όταν βρέθηκα να χρειάζομαι φωτογράφο για το γάμο μου, έπρεπε με κάποιο τρόπο να κάνω μια αναζήτηση. Η αναζήτηση αυτή ήταν λίγο χαοτική και βρήκα την ευκαιρία και λέω πολύ ωραία, θα το κάνω εγώ. Και βγήκε ένα πολύ ωραίο προϊόν, το οποίο δουλεύει κιόλας. Δεν είναι ότι
απλά το έχω κάνει και κάθεται σε ένα domain και υπάρχει. Δουλεύει, έχει βοηθήσει πολλούς φωτογράφους, φυσικά είναι εντελώς δωρεάν. Δεν υπάρχει προς το παρόν κανένα πλάνο για οποιαδήποτε χρέωση. Είναι εντελώς δωρεάν. Και είναι το πειραματόζωό μου, γιατί ό,τι θέλω, ό,τι καινούριο πρέπει να εξασκήσω, το κάνω πάνω σε αυτό. Έτσι ώστε όταν έρθει η ώρα να ασχοληθώ με το Spooks και θα πρέπει να κάνω κάτι ποιοτικό, να πρέπει να έχω τις βάσεις. Mm-hmm. Δεν πειραματίζομαι πάνω στη δουλειά μου, πειραματίζομαι πάνω σε δικά μου πράγματα. Πραγματικά από μένα είναι η μεγαλύτερη συμβουλή προς όλους. Κάντε κάτι. Και είναι και η προϋπηρεσία σας. Δηλαδή, δεν μπορώ να διανοηθώ να έρθει κάποιος σε αγγελία front-end να μου πει ότι δεν έχω προϋπηρεσία. Τι εννοείς δεν έχεις προϋπηρεσία? Κάτσε στο σπίτι σου, σκέψου κάτι, οτιδήποτε. Φτιάξε ένα Facebook. Αυτό που γελάμε όλοι, θα φτιάξω εγώ ένα δεύτερο Facebook. Φτιάξε ένα Facebook. Όταν θα το δει ο μελλοντικός σου εργοδότης, είναι η καλύτερη προϋπηρεσία η οποία μπορείς να έχεις. Δεν μπορώ να συμφωνήσω παραπάνω μαζί σου. Δηλαδή, χαίρομαι πάρα πολύ. Μαλλιάζει η γλώσσα μου σε μαθητές μου που θέλουν να βρουν δουλειά και δεν απαντάνε σε εταιρείες και ψάχνονται και όλο αυτό. Αυτό το πράγμα. Κάντε πράγματα και μέχρι να έρθει η ώρα. Δηλαδή, μην κάθεσαι και περιμένεις μέχρι να δουλέψεις σε μια εταιρεία. Κάνε πράγματα. Μα πραγματικά, αν ένας front-end αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, να ξέρει, όχι δηλώνω front-end, να ξέρει, να ξέρει, να είναι ένας medium, ωραία, και λίγο πάνω από junior, δεν θα χρειαστεί να ψάξει. Η δουλειά θα έρθει μόνη της. Όταν η δουλειά δεν έρχεται μόνη της, πρέπει να αναρωτηθεί ο ίδιος τι κάνει λάθος, γιατί κάτι γίνεται λάθος. Δεν έχει δικτύωση, δεν έχει τις ικανότητες, δεν ξέρω, αλλά οι ικανότητες αναπτύσσονται. Μιχάλη, είπες για το photoshooter ότι το ξεκίνησες σαν πειραματόζωο. Τότε ήταν που ξεκίνησες και να ασχολείσαι με την Angular, όχι με την Angular.js, με την Angular. Με την Angular ξεκίνησα, βρήκα σε εισαγωγικά ελεύθερο χρόνο, τη στιγμή που κουνούσα το καρότσι του πρώτου μου γιου. Αυτά είναι. Στο ένα το κινητό, το άλλο να κουνάω καρότσι. Ήταν το έναυσμα για μένα, ήταν εκείνη η χρονική περίοδος, όπου φαντάζει πολύ δύσκολο. Δηλαδή ένας θα πει, τώρα με παιδί και πώς. Όχι, ήταν τότε. Τότε βρήκα το χρόνο. Και είπα ότι, επειδή συγκεκριμένα την Angular.js την είχα μάθει στο πόδι. Δεν μπορώ να πω ότι είμαι καλός γνώστης της JS, γιατί την έμαθα σε μία φάση στη δουλειά όπου δεν ήμουνα front-end. Κατέληξα front-end. Και αναγκάστηκα να χρησιμοποιήσω ένα εργαλείο το οποίο δεν ήξερα ποιο είναι. Και μετά από κάποιο καιρό λέω, Angular.js το λένε. Δεν είχα βαθιά γνώση επί της Angular.js. Και έτσι όταν ήρθε η ώρα και πλέον είχε βγει επίσημα και η Angular, είπα ότι πολύ ωραία, θα κάτσω και θα τη μάθω οργανωμένα. Γιατί αν θέλω να υπάρχει εξέλιξη, θα πρέπει να ξέρω κάτι τέλεια. Και γι' αυτό μπήκα σε μια διαδικασία όπου άρχισα να διαβάζω, να υλοποιώ και να αρχίσω να φτιάχνω σιγά σιγά διάφορες παρουσιάσεις, οι οποίες παρουσιάσεις μπορεί να φαντάζουν σε κάποιους ότι είναι η προσφορά μου προς το community, αλλά πιστέψτε με, είναι και προσφορά και προς τον εαυτό μου. Γιατί όσο αναπτύσσεις μία παρουσίαση, μαθαίνεις και σε βάθος αυτό το οποίο φοβάσαι ότι θα σε ρωτήσουν από κάτω, ο κόσμος που σε παρακολουθεί. Πολύ ωραίο και αυτό, να το κρατήσουμε και να το έχουν και στα υπόψη τους όσοι φοβούνται να έρθουν να μιλήσουν σε κάποιο meetup. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να πεις ότι θα κάνω challenge στον εαυτό μου. Μπορώ να μην το ξέρω τέλεια, θα το ψάξω, θα το ερευνήσω, θα το προετοιμάσω και θα πάω να το μοιραστώ με κάποιο κόσμο. Εμένα η δική μου παρουσίαση όσον αφορά το security που έκανα και στην Αθήνα, ξεκίνησε από μία παρουσίαση που είδα στην Αγγλία. Μου άρεσε γενικότερα το κομμάτι του security. Και λέω, θα κάνω μία δικιά μου παρουσίαση.
Mm-hmm. Πίστευα ότι ξέρω το 80%. Κατέληξα στο συμπέρασμα ότι όταν είχα ξεκινήσει να γράφω την παρουσίαση, ήξερα ένα 5%. Εννοείται πως δεν ξέρω το 100%. Mm-hmm. Όποιος το πει είναι ψεύτης. Αλλά ναι, οι γνώσεις έρχονται όσο προσπαθείς. Η γνώση δεν σταματάει ποτέ. Δεν σταματάει. Δεν σταματάει. Δεν σταματάει. Δεν σταματάει ποτέ, πραγματικά. Ωραία. Και ποιο είναι το αγαπημένο σου angular θέμα και γιατί? Αυτό που σου έτσι σου κέντρισε περισσότερο το ενδιαφέρον. Εγώ θα έλεγα το security. Άμα με ρώταγες εμένα. Όχι. Όχι. Πες από τα σύννεφα, Μιχάλη. Δεν μπορεί. Είναι πιο γενική και πιο αόριστη η απάντησή μου. Mm-hmm. Είναι με ό,τι ασχολούμαι τη συγκεκριμένη, ας πούμε, εβδομάδα. Okay. Μία εβδομάδα μπορεί να ασχοληθώ με το security. Πορώνομαι τόσο πολύ που αν με ρωτήσει εκείνη τη μέρα θα σου πω το security. Την επόμενη εβδομάδα θα ασχοληθώ με τον interceptor. Interceptor, εδώ είμαστε, το καλύτερο θέμα. Την επόμενη εβδομάδα view child, view δεν ξέρω εγώ τι. Αυτά, πω, το καλύτερο. Κάθε φορά με αυτό που είναι να ασχοληθώ. Τώρα όμως που είσαι... Που είσαι Director of Engineering στην εταιρεία, ασχολείσαι με κώδικα τόσο πολύ. Τώρα αυτό θα το ακούσουν, αλλά ναι. Δεν πρέπει, αλλά ναι. Δεν πρέπει, αλλά ναι. Δεν θα τους το δείξουμε. Κανονικά, δεν υπάρχει κανονικά και κανόνιστα. Γενικότερα, σε αυτή τη θέση, πρέπει να αφιερώνεις και χρόνο στον κώδικα. Ένα κομμάτι της καθημερινότητας είναι κώδικας. Και συνήθως είναι λίγο τα πιο περίπλοκα θέματα. Είναι εκεί, σε εκείνο το θέμα, όπου ξέρεις ότι ας το δω εγώ, γιατί έχω και την εμπειρία πάνω στο business logic του Scooks. Ωραία. Άρα να μην μπερδέψω κάποιους, αλλά να τους το παρουσιάσω ταυτόχρονα. Δηλαδή, μπορεί να ασχολούμαι με κάτι, να πορώνομαι και να κάνω, να διορθώνω κάτι, αλλά κάθε Δευτέρα που έχουμε το meeting, θα κάτσουμε και θα αναλύσουμε αυτά τα οποία έκανα κι εγώ. Γιατί την επόμενη φορά που θα το συναντήσει κάποιος, θα έχει την εμπειρία. Άρα, ασχολούμαι και με κώδικα, γιατί υπάρχουν τα δύσκολα κομμάτια που πρέπει να αναλάβω, γιατί αυτή είναι η θέση του director και ενός πιο senior developer. Ναι, ασχολούμαι με κώδικα. Αυτή είναι η απάντησή μου, ναι. Όταν έρχεται πες ας πούμε ότι έρχεται ένας από την ομάδα σου και σου λέει «Κύριε Μιχάλη, έχω αυτό το πρόβλημα, κύριε Γελιβάνη, έχω ένα πρόβλημα με αυτό το συγκεκριμένο στην Angular». Ναι. Πώς να το αντιμετωπίσω ή τι να κάνω εσύ όταν πες ας πούμε ότι ας υποθέσουμε ότι αυτό δεν το έχεις αντιμετωπίσει ποτέ, έτσι. Πού θα πας να το αντιμετωπίσεις, δηλαδή τι resources θα χρησιμοποιήσεις, όχι μόνο για να αντιμετωπίσεις τα προβλήματα της καθημερινότητας στη δουλειά, αλλά και της γενικότερης ενημέρωσης πάνω σε θέματα Angular. Ωραία. Στην περίπτωση που δεν γνωρίζω κάτι, το πρώτο πράγμα που θα κάνω θα είναι να πάρω τηλέφωνο τον Άρη. Καλή πηγή, αξιόπιστη. Αξιόπιστη πηγή. Το δεύτερο που θα κάνω, γιατί δεν θα μου απαντήσει, γιατί πλέον θα τον έχω πρίξει, θα είναι το Medium. Βασικά, όχι η πηγή για κάτι το οποίο ψάχνω, η πηγή... Όταν ψάχνουμε, όταν ψάχνω κάτι συγκεκριμένο, φυσικά είναι Stack Overflow. Ναι, εντάξει, δεν πειράζει. Δεν πειράζει, τι να κάνουμε. Πειράζει, όλοι έχουμε λατώματα. Ναι, εντάξει. Δεν θα μπορούσα να είμαι τέλειος. Γράφεις γράφεις άκρα ή μήπως. Έχω γράψει κανένα δύο. Δεν νομίζω ότι έχουν και κυκλοφορήσει και παραπάνω από τους γνωστούς μου. Θέλω πάρα πολύ να το ξεκινήσω και αυτό. Είναι θέμα χρόνου. Είναι θέμα το πόσο προλαβαίνω στην καθημερινότητά μου. Αλλά ναι, θέλω να τη γνώση μου να την διαδίδω. Είναι πολύ σημαντικό. Αλλά γενικότερα βρίσκω πολλά πράγματα στο Medium. Βρίσκω πολλά ενδιαφέροντα άρθρα. Μπορεί να μην είναι πολλές φορές η τέλεια λύση, γιατί ο καθένας γράφει, δεν σημαίνει ότι θα είναι τέλειο, αλλά είναι ένα πάρα πολύ καλό πάτημα για να δεις features τα οποία έχει η Angular και τα οποία παραμέλησες να διαβάσεις από το documentation. Mm.
Νομίζω ότι πολλοί κόσμοι δεν στρέφεται στο documentation, δεν βλέπει μπροστά του πράγματα τα οποία είναι τρανταχτά, τα ψάχνει αλλού και καταλήγει στο τέλος του documentation για να τα βρει έτσι. Νομίζω ότι πολλοί κόσμοι και αυτό το κάνει. Ξέρεις τι λέω μερικές φορές. Λέω ότι άμα όλοι μας γράφαμε από ένα άρθρο στο Medium, θα είχαμε φτιάξει όλο το documentation της Angular.gg. Ναι. Μακάρι. Σας το εύχομαι και στους δύο να βρείτε χρόνο παραπάνω και να αυξήσετε τα άρθρα που είναι σχετικά με Angular. Θέλω να σε ρωτήσω και αν υπάρχει κάτι που σε δυσκολεύει στην ανάπτυξη εφαρμογών με Angular. Λοιπόν, κανονικά πρέπει να πω τίποτα. Γιατί σίγουρα θα μας ακούς για κάποια από React, από Vue και πρέπει να πω όχι, παιδιά, είναι τέλειο. Είναι το καλύτερο, είναι το ευκολότερο, είναι όλα ρόδινα. Δεν θα τη δεχόμουν αυτή την απάντηση, όλα. Ναι, εντάξει, σίγουρα. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι πολλές φορές με εκνευρίζει, αυτή δεν νομίζω είναι η καλύτερη λέξη, η TypeScript. Mm-hmm. Θα μου πείτε τώρα, μα όλοι οι Άγγελοι είναι γραμμένοι σε TypeScript. Δηλαδή, τι κάνεις. Ναι, θα ακολουθήσεις όλη την στρατηγική της TypeScript, αλλά υπάρχουν κάτι σημεία, ρε παιδιά, στα οποία λες, βάλε ένα έννοι να τελειώνουμε, γιατί δεν μπορώ. Δηλαδή, ασχολούμαι με το business logic και ξαφνικά πρέπει να ασχολούμαι με TypeScript. Mm-hmm. Εκεί πέρα, ναι, θα το μαρτυρήσω, θα το παραδεχτώ, βάζω έννοι. Αλλά στο τέλος, όταν θα τελειώσω όλο το business logic, αυτό το οποίο θέλω να κάνω, θα κάτσω να ασχοληθώ για να βρω αυτό που μου λείπει. Γιατί για να μην κατάφερα κάτι, σημαίνει ότι κάποια έλλειψη σε γνώση έχω. Όταν το βάζεις όμως το έννοι, όταν το βάζεις το έννοι, βάζεις και μια υποσημείωση κάπου. Να αλλάξω το έννοι και να το κάνω tight. Εντάξει, κάνεις ένα global search έννοι και βρίσκεις 1000 αποτελέσματα. Ναι, όχι, ένα to-do πάντα μπαίνει για να ειδοποιεί ότι εδώ πέρα κάτι υπάρχει. Και νομίζω ότι πολλοίς κόσμος έχει απορρίψει την Angular λόγω της TypeScript. Το ζήτημα όμως είναι ότι όταν θα τη χρησιμοποιήσουν, τότε μόνο θα καταλάβουν ποιο είναι το όφελος. Μέχρι εκείνη τη στιγμή είναι κάτι το οποίο δυσκολεύει. Mm-hmm. Και πολλές αντιδράσεις, οι οποίες διαβάζουμε σε διάφορα άρθρα, από όπου η React είναι καλύτερη, από το Vue κτλ., προέρχονται από την TypeScript και όχι από την ίδια την Angular. Νομίζω ότι εκεί πέρα χάνει τον κόσμο, όχι ότι χάνει η Angular. Η Angular κερδίζει πάρα πολλά από την TypeScript. Ο κόσμος χάνεται λόγω της TypeScript. Άλλωστε το έχει πει και η Microsoft σε μια ανακοίνωση που είχε κάνει σε ένα άρθρο ότι από τότε που η Angular έκανε embrace την TypeScript, η TypeScript είχε εκτοξευθεί. Ναι. Άμα υπάρχουν ανάγκες και η TypeScript θα βελτιώνει. Την ταινία Θεώσεις για μια μέρα την έχεις δει. Jim Carrey που γράφει. Το Jim Carrey που γράφει. Ναι. Κάπως έτσι. Μπράβο. Αν σου λέγανε λοιπόν για μια μέρα ότι θα μπεις μέσα στην ομάδα της Angular και θα φτιάξεις ένα feature ή θα διορθώσεις κάτι το οποίο σε ενοχλεί πάρα πολύ, τι θα έκανες, τι θα ήταν αυτό? Δεν ξέρω. Πραγματικά δεν ξέρω. Δεν ξέρω γιατί κάθε τι το οποίο μου δίνει η Angular, χαίρομαι που μου το έδωσε σαν εργαλείο και δεν θα παραπονεθώ για το τι μου λείπει. Είμαι ευχαριστημένος με αυτά που μου δίνει και χαίρομαι πάρα πολύ που υπάρχει community από πίσω και γι' αυτό είμαι μέρος και του community, έτσι ώστε να αναπτύσσονται νέες ιδέες, γιατί όταν αντιμετωπίζεις ένα πρόβλημα, λες, α, εδώ τι καλά να είχαμε και αυτό, πάρα πολύ ωραία, θα το έκανα. Ναι, δηλαδή, σίγουρα υπάρχουν μικρές λεπτομέρειες. Δηλαδή, τώρα, πιο πολύ TypeScript είναι αυτό που θα πω, αλλά θα ήθελα να έχω multiple extent σε μια κλάση. Μισό λεπτάκι. Έλα, ναι, να βάλεις multiple extent σε μια κλάση. Καλά θα ήταν, αλλά νομίζω ότι υπάρχουν πολλοί περιορισμοί που δεν ορίζει η Angular, βασικά. Δεν είναι...
Η επιθυμία σου είναι διαταγή μας. Μακάρι. Ωραία. Θέλεις τώρα να μας μοιραστείς μια ευχάριστη ανάμνηση από το Angular Athens Meetup. Λοιπόν, από όταν ήρθες. Θυμάμαι ότι έβρεχε πάντως. Ναι, ναι. Δυστυχώς έβρεχε, δυστυχώς έβρεχε. Το καλό είναι ότι όταν τελείωσε το meetup δεν έβρεχε. Και δυστυχώς δεν έχω πολλές έτσι ευχάριστες στιγμές, όχι γιατί υπάρχουν δυσάρεστες, αλλά γιατί ήταν πολύ περιορισμένος ο χρόνος που κάθισα εκεί πέρα. Όμως, όλος ο χρόνος ο οποίος ήμουν εκεί πέρα, είναι μια τεράστια θετική ανάμνηση και ό,τι καλύτερο θα μπορούσα να νιώσω έτσι μέσα σε κόσμο που κάνει παρόμοια πράγματα με μένα. Ήσασταν πάρα πολύ φιλόξενοι. Αυτό έχω να... Δηλαδή, δεν ξέρω, πρέπει να σηκώσω και ένα πανό για να το υποστηρίξω. Αυτό δηλαδή, η φιλοξενία που ένιωσα από όλους σας ήταν τρομερή. Και δυστυχώς δεν είχα την ευκαιρία να νιώσω κι άλλα πράγματα, γιατί έπρεπε να φύγω. Ήταν μία... σχεδόν ούτε 24 ώρες... Μπορείς να σε μετακομίσεις στην Αθήνα, έχεις ανοιχτή πρόσκληση, όπου τα θέτω. Λίγο δύσκολο. Το ξέρω, ειδικά με την παιδιά. Ειδικά με την παιδιά. Ναι, ναι. Να σου πω, για πες μας ένα fun fact για σένα που δεν ξέρουμε. Όχι εγώ, που δεν ξέρουν οι υπόλοιποι. Ναι, νομίζω ότι το είπα στην αρχή. Νομίζω ότι ήταν ότι έμαθα Angular κατά τη διάρκεια της, του πρώτου μου παιδιού. Δηλαδή ότι κουνούσα καρότσι και διάβαζα με το κινητό. Ωραία, θα ρωτήσω. Πρέπει να βγει developer Angular. Εντάξει, του είπα ό,τι θέλεις θα κάνεις στη ζωή σου. Όποια γλώσσα προγραμματισμού θέλεις. Δεν θα τον περιορίσω. Είναι... Εκτός από React και Vue. Τι άλλο και αυτά. Αλλά τώρα εντάξει, είπαμε να πάρει το σωστό το δρόμο σου, παιδί. Ωραία, θα ρωτήσω εγώ κάτι τώρα. Επειδή δεν ξέρω αν έχει σκοπούς, αλλά ας πούμε ότι έχετε σκοπό να κάνετε και άλλο παιδί. Σε επόμενο παιδί τι θα μάθαινες? Κατά τη διάρκεια. Δύο έχω. Ωραία, δύο στο έχω. Τρίτο, όταν θα έπρεπε πάλι να κουνήσεις την κούνια, τι θα μάθαινες? Τι θα μάθαινα? Να, εδώ πέρα, τον Άρη. Έλεκτρον. Έλεκτρον, φίλε, ναι. Ναι. Νομίζω ότι θα ήταν κάτι πολύ έτσι, κοντινό. Και νομίζω ότι... αν ξέφευγα εντελώς από το πλαίσιο του front-end και αυτά, θα ήθελα πιο πολύ από περιέργεια, όχι σαν επαγγελματική έτσι, εξέλιξη, να δω λίγο artificial intelligence. Να δω λίγο την τεχνητή νοημοσύνη, γιατί όπως όλοι βλέπουμε ότι είναι κάτι το οποίο έρχεται. Άρα μπορεί να μην είμαι αυτός που θα ασχοληθεί με αυτό το κομμάτι, αλλά όπως και όταν είσαι front-end, ναι, όπως όταν είσαι front-end πρέπει να ξέρεις και πέντε πράγματα για το back-end, έτσι είναι και αυτό. Κάποια στιγμή θα είναι ένα τεράστιο κομμάτι της καθημερινότητάς μας, άρα καλό θα είναι να έχουμε κάποιες βάσεις, έτσι ώστε να μην ακούμε εξωγήινους, να ακούμε όντως πραγματικά έτσι, πληροφορίες οι οποίες τις έχουμε ξανακούσει. Αυτό πιο πολύ. Τέλεια, Μιχάλη. Σε ευχαριστούμε πολύ για τη συζήτηση εγώ σήμερα. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Και για τις πληροφορίες που μας έδωσες. Ευχόμαστε ότι καλύτερο στη συνέχεια και ένα τρίτο παιδί. Δύσκολα με μαζί σου. Άμα θες και να μας πεις και εσύ κάτι και μήπως θες να μας πεις και, να πεις και για το meetup που έχετε το επόμενο, αν θες να το αναφέρεις. Δεν έχουμε ορίσει αυτή τη στιγμή κάποιο επόμενο meetup. Για την ακρίβεια, το προηγούμενο ήταν πριν, πόσο ήταν, την Πέμπτη, την προηγούμενη Πέμπτη. Καλά. Ναι, άρα ναι, δεν έχουμε προλάβει ακόμα να κάνουμε συζητήσεις για κάποιο καινούριο. Φυσικά, όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να μας βρει ψάχνοντας NG Thes. Είναι αστεράκι NG Thes. Θα τα βάλουμε όλα αυτά στα σχόλια, στο βίντεο. Όλα τα επικοινωνίες και αυτά τα links που μας είπες. Ναι, υπάρχουν ήδη κάποιες ομιλίες. Είσαι εσύ και ο Φάνης σίγουρα από τα δύο άτομα τα οποία είστε από το community της Αθήνας. Αυτό. Θέλω να ελπίζω ότι κάποιος άκουσε κάτι το οποίο θα του φανεί χρήσιμο.
Είμαι σίγουρη. Δηλαδή, νομίζω και σε μία προηγούμενη παρουσίαση έτσι, που είχατε κάνει συνέντευξη, είχα ακούσει μία πληροφορία που κάποιος είπε ότι χάρηκε που την άκουσε σε μία ομιλία και τελικά διασταυρώσαμε με εκείνο το παιδί ότι ήταν, από μένα την είχε ακούσει και χάρηκα πάρα έλα, πολύ. Έλα, χάρηκα πάρα πολύ που του άρεσε κάτι το οποίο είχα πει. Mm-hmm. Και νομίζω ότι όλοι θέλουμε να αφήνουμε το στίγμα μας σε οτιδήποτε. Σωστό. Mm-hmm. Όλοι θέλουμε να τα αφήνουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω να τα ξαναπούμε και από κοντά πάρα πολύ σύντομα. Βεβαίως. Για όλους εσάς που μας παρακολουθείτε από το YouTube, μπορείτε να γράψετε οτιδήποτε θέλετε στα σχόλια από κάτω ή για να μας προτείνετε ποιον καλεσμένο θέλετε να δείτε στα επόμενά μας επεισόδια. Σας ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Γεια. Yeah.